Έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής εν ώψη των προσεχών ευρωεκλογών τον μήνα Ιούνιο. Καλώς ορίσατε στο News Hub, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Κατά το ίμιση έρχεται εκεί, από εκεί θα ξεκινήσω την καταγωγή σας, από την Κρήτη, και θέλω να αυτοπαρουσιαστείτε στους ακροατές. Βέβαια, έλκω την καταγωγή μου από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι τα καλοκαίρια μου και τα παιδικά μου, αλλά και τώρα απολαμβάνω κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη. Και φυσικά έχω τους φίλους μου, τους συγγενείς μου εκεί. Κυρία Μαρκογιαννάκη, πριν από μερικές ώρες, 2-3 μέρες, βρεθήκατε στο Ηράκλειο μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχατε έρθει όμως και τις προηγούμενες μέρες και πάλι στο Ηράκλειο. Είχατε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, πήγατε και στο Λασίθι, κάνατε μια περιοδία σε ολόκληρη την Κρήτη. Και θέλω σας παρακαλώ να σας ρωτήσω, μια νέα κοπέλα σαν και εσάς, αρκετά μορφωμένη, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, όλοι αναρωτιούνται πώς πήρατε την απόφαση να ανακατευτείτε με την πολιτική και να πάρετε την απόφαση αυτή να είστε υποψήφια ευρωβουλευτής. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι, που έρχομαι σε επαφή με τα κοινά. Αυτό έχει γίνει από τα φοιτητικά μου χρόνια. Υπήρξα μέλος της ΠΑΣ και της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη συνέχεια στην επαγγελματική μου πορεία, γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός, ασχολήθηκα και με το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και σε πανελλατικό επίπεδο είμαι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια από το 2017 και μετά ήμουν αντιπρόεδρος. Και φυσικά από το 2022 είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, οπότε από τη στιγμή που προσκλήθηκα και από τον πρόεδρο να συνταχθώ σε αυτόν τον αγώνα, το θεώρησα μονόδρομο ότι πρέπει να μπω, να συστρατευτώ, γιατί πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη. Έχουμε μια κρίσιμη μάχη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Και έχοντας και δύο παιδιά, ως μητέρα δύο παιδιών, βιώνω και εγώ την ανασφάλεια για το μέλλον, για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να στρατευτούμε σε αυτόν τον αγώνα, να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να υπάρξουν προοδευτικές φωνές στην Ευρώπη, στην οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ο συντηρητισμός. Μέσα από την περιοδία μου που αναφέρατε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη, στην οποία φυσικά θα επανέλθω πολύ πολύ σύντομα, τι είδα. Είδα τον κόσμο να ανησυχεί, είδα τον κόσμο, ζούμε όλοι τα προβλήματα της καθημερινότητας, να θέλει να μιλήσει για αυτά, αλλά να θέλει να ακούσει και να δει ένα σύνολο θέσεων, προτάσεων, το οποίο έχει το κόμμα μας για όλα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Όχι όμως μόνο αυτό, γιατί σε επίπεδο Ευρώπης έχουμε μπροστά μας και το ευρωπαϊκό διακύβευμα. Έτσι, έχουμε τα μεγάλα προβλήματα τα μεγάλα ζητήματα του 21ου αιώνα. Έτυχε στην περιοδία μου να βρίσκομαι το Σάββατο στην Ιερά Πέτρα, ξέρετε. Εκεί μια ακόμη έκφανση τη συνέβη, μια ακόμη έκφανση της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι εδώ. Και το λέω αυτό και ως επιστήμονας, γιατί εξειδικεύομαι στην προστασία των υποδομών από φυσικές καταστροφές και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τι είδαμε, αρχές της Άνοιξης, να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες οδήγησαν και στην εξέλιξη αυτή της πυρκαγιάς. Βλέπουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι πολύ πιο νωρίς έτοιμος. Και όχι μόνο αυτό όμως. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ μέσα από την προεκλογική αυτή εκστρατεία, αλλά και στη συνέχεια σαν ευρωπαϊκή ατζέντα, θέτω πολύ ψηλά το ζήτημα της πρόληψης. Πρέπει να κατευθυνθούν ευρωπαϊκά κονδύλια στην πρόληψη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σαν κοινωνία, να μπορούμε να προσαρμοστούμε απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και ξέρετε, δεν πρέπει να φοβηθούμε και να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη ως χώρα και να συνταχθούν σε αυτό και οι υπόλοιπες δυνάμεις ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία ειδικά την Κρήτη φαίνεται ότι θα την πλήξει πολύ και σε επίπεδο υψηλών θερμοκρασιών και σε επίπεδο προφανώς ζητημάτων στο ζήτημα του νερού. Ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης, σας ξεχώρισε
για την πολιτική σας σκέψη και οριμότητα. Σας έθεσε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών αυτών για την Ελλάδα, για τους συνέλληνες. Κοιτάξτε, είναι δύο τα επίπεδα στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε για τις εκλογές. Το πρώτο αφορά το μεγαλύτερο, το ευρωπαϊκό διακύβευμα, στο οποίο βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει μια αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Που, τι ήταν αυτό το κοινό ευρωπαϊκό όραμα? Ήταν η εγγύηση ενός κοινωνικού κράτους το οποίο στέκεται δίπλα στον πολίτη. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει χάσει και την αυτοδυναμία της και την αυτονομία της, αν σκεφτούμε το πώς εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία, το πώς εξαρτάται αμυντικά από τις ΗΠΑ. Και στην ουσία δεν μπορεί πια να εγγυηθεί αυτό το κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Στο επίπεδο λοιπόν αυτό πρέπει να υπάρξουν προοδευτικές φωνές στην Ευρώπη, ώστε να φύγουμε μακριά από το συντηρητισμό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις αρχές που μας εκφράζουν εμάς και εκφράζουν τους δημοκρατικούς πολίτες, τις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ελευθερίας. Οι ευρωπαϊκές όμως εκλογές έχουν και ένα άλλο διακύβευμα. Το διακύβευμα λοιπόν έρχεται στα εθνικά ζητήματα, στον εθνικό χώρο. Πρέπει να στείλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στους πολίτες. Και ξέρετε, αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ουραγός αυτή τη στιγμή σε πολλούς ποιοτικούς ευρωπαϊκούς δείκτες. Είμαστε οι δεύτεροι, είναι οι Έλληνες, έχουν τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι αυτοί που πληρώνουν πολύ περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους τις δαπάνες για την υγεία. Είμαστε δεύτεροι στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν την έλλειψη εμπιστοσύνης πια απέναντι στους θεσμούς. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταπατά το κράτος δικαίου. Βλέπουμε να έχει αφήσει στο σκοτάδι πολύ μεγάλα σκάνδαλα, και αυτό που αφορά τις υποκλοπές και την παρακολούθηση του Προέδρου μας, αλλά φυσικά και το έγκλημα της συγκάλυψης του δυστυχήματος των Τεμπών, για τα οποία εμείς ζητούμε δικαίωση και ζητούμε απόδοση δικαιοσύνης άμεσα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, ωστόσο, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πάρα πολλά κράτη, η δεξιά της δεξιάς ενισχύεται, τα δεξιά άκρο συντηρητικά έως και ακροδεξιά κόμματα ενισχύονται, και βλέπουμε την κεντροδεξιά να βασανίζεται έτσι ώστε να ξαναπαγιωθεί πολιτικά στον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο. Γιατί έχει στραβώσει ο γυαλός και αρμενίζει το σύστημα λίγο περίεργα? Βλέπουμε πράγματι ότι πάνω από την Ευρώπη πλανάται το πέπλο της ακροδεξιάς. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ακροδεξιά κόμματα το πρόβλημα, αλλά είναι οι ακροδεξιές αντιλήψεις που δείχνουν να διεισδύουν στην κοινωνία. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι έχουμε άμεσο κίνδυνο από την ακροδεξιά, με την έννοια ότι είναι και κατακαιρματισμένη. Όμως, επειδή συσπηρώνει γύρω της η ακροδεξιά την αντισυστημική ψήφο, πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια για την άνοδό της. Ξέρετε, η ακροδεξιά στρέφεται από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν ή νιώθουν στο περιθώριο. Όταν βλέπουμε την ανεργία στους νέους να είναι τόσο υψηλή, ή και ακόμη όσοι νέοι δουλεύουν και ειδικά στον τουρισμό, το γνωρίζουμε όλοι και από την Κρήτη, που είναι τουριστικό νησί, αλλά και κυρίως μέσα στα νησιά των Κυκλάδων. Όταν αυτοί οι νέοι δουλεύουν στον τουρισμό και ζουν κάτω από πραγματικά άθλιες συνθήκες, μπορεί να μένουν σε σπίτια 8 και 10 άτομα των 20 και 30 τετραγωνικών, αυτός ο κόσμος νιώθει ότι δεν νιώθει τη ματαιότητα. Ότι δεν τον νοιάζεται, μπορεί... κάποιος έχει εγκαταληφθεί από το κράτος. Ακριβώς. Ναι. Νιώθει λοιπόν μια ματαιότητα. Και είναι πολύ εύκολο. Τα ακροδεξιά συνθήματα είναι ελκυστικά, είναι λαϊκίστικα, και νιώθουν ότι έτσι μπορούν να βρουν ένα αποκούμπι. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε πραγματικά και να εξηγήσουμε στους νέους, ειδικά που στρέφονται σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούν ότι είναι αντισυστημική ψήφος, την αλήθεια. Το ότι δεν είναι ο λαϊκισμός αυτός που θα φέρει την αλλαγή σε μια νέα, σε μια νέα Ευρώπη και σε μια νέο τύπου Ελλάδα,
υψηλών προσδοκιών ζωής. Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε ένα διαφορετικό όραμα που η Ελλάδα να μετατρέπεται σε μια κανονική, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ μιλάει συγκεκριμένα, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και είμαστε εδώ, είμαστε στο δρόμο για να το εξηγήσουμε στους πολίτες και είμαι σίγουρη ότι και στις εκλογές που έρχονται θα ακουστούμε, θα πείσουμε τους πολίτες να μας ακολουθήσουν ώστε να είμαστε εμείς η δεύτερη δύναμη και την επόμενη μέρα να δώσουμε μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Μάρκο Γιαννάκη, ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα που στέλνετε στους νέους ανθρώπους, σε όλους βέβαια τους Έλληνες εν δυνάμει ψηφοφόρους, ποιο είναι όμως το μήνυμα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που τους εμφανίζει σε υψηλά ποσοστά αποχής οι τελευταίες έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Κοιτάξτε, λοιπόν, η ψήφος των ευρωεκλογών δεν είναι μια χαλαρή ψήφος. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι νέοι. Το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες μας αφορά όλους. Μας αφορά είτε μένουμε στην Κρήτη, είτε μένουμε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Είτε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η ψήφος είναι η δύναμή μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία ψηφίζουμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους που θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν και να διεκδικήσουν μια περισσότερο προοδευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη με ίσα δικαιώματα, μια Ευρώπη που σέβεται τη διαφορετικότητα, μια Ευρώπη που σέβεται τη γυναίκα, μια Ευρώπη που σέβεται τον άνθρωπο. Μια Ευρώπη αλληλέγγυα. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να αντιληφθούν ότι η αποχή δεν είναι η λύση. Η αποχή δίνει τροφή σε αυτό το σύστημα του συντηρητισμού το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέλθουμε στις κάλπες και, με λογική σκέψη να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν. Τι λέτε για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει κακή-κακός στο εξωτερικό για να ζητήσουν μια καλύτερη ζωή σε βιωτικό επίπεδο, μιας και οι περισσότεροι στην πλειοψηφία εξ αυτών έχουν ανώτατη μόρφωση? Ξέρετε, μιλάτε για έναν άνθρωπο του οποίου οι περισσότεροι φίλοι, συμμαθητές, συμφοιτητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή ήδη στο εξωτερικό. Ξέρετε, η γενιά μας είναι αυτή η οποία έχει φύγει μαζικά πια εκτός Ελλάδος. Οπότε είναι ένα στίχημα για μας που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με την πολιτική να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε οι φίλοι μας, γνωστοί μας, οι συμφοιτητές μας, οι συνοδοιπόροι μας σε αυτή τη γενιά να μπορέσουν να επιστρέψουν. Γιατί πιστέψτε με ότι μιλάω πολύ μαζί τους. Yeah. Θέλουν να επιστρέψουν, θέλουν να φτιάξουν εδώ τις οικογένειές τους. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, αλλά και οι κατάλληλες κοινωνικές δομές. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η αμοιβή που αναζητά ένας νέος για να γυρίσει στην Ελλάδα. Θέλει να δει την ποιότητα ζωής. Θέλει να δει μια οικογένεια η οποία θα έχει ένα ή δύο παιδιά, ότι θα έχει στήριξη, ότι η μητέρα η οποία θα γεννήσει και στη συνέχεια θα θέλει να επιστρέψει στη δουλειά της, θα μπορέσει να βρει ένα βρεφικό σταθμό για να μπορέσει να πάει το παιδί της, θα μπορέσει να έχει εκείνες τις δομές της κοινωνικής στήριξης για να μπορέσουν να στήσουν την οικογένειά τους. Και πέρα από αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της στέγασης. Εκεί πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες πολιτικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει ξεκάθαρα για το ζήτημα της στέγασης εδώ και καιρό και για την κατάργηση της Golden Visa και μέσα από την αντιπολιτευτική μας αυτή πολιτική είδαμε τελικά τη Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει τα όρια της Golden Visa και βέβαια εκεί πάλι δεν το έκανε ολοκληρωμένα και μετέφερε το πρόβλημα στα μικρά νησιά. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση ώστε να δημιουργηθεί, να αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και να δημιουργηθεί μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών για να μπορέσουν να πέσουν τα ενίκια και πολλές άλλες προτάσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και για τη ρύθμιση του Airbnb και για τα κλειστά σπίτια με μακροχρόνιες μισθώσεις
να μπορέσουν να ανακαινιστούν και να δοθούν μετά με χαμηλά ενίκια για να μπορέσουν οι νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους. Γιατί, όπως λέω, γιατί το λέω πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό δεν θα γυρίσουν μόνο με μια καλύτερη αμοιβή. Βλέπουν και το σύνολο, την ποιότητα ζωής η οποία τους προσφέρεται στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να δείξουμε ένα νέο όραμα για τη χώρα. Είναι γι' αυτό το λόγο μια κρίσιμη μάχη αυτή, μια μάχη της γενιάς μας και γι' αυτό το λόγο και εγώ συστρατεύομαι σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από τον αγώνα μας θα μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να πείσουμε και τους νέους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό να μας ψηφίσουν, αλλά και όταν πια έρθει η ώρα και θα έρθει αυτή η ώρα να συγκροτηθεί ένα προοδευτικό μέτωπο, ένα αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, να είμαστε έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές, ώστε να δώσουμε μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Σαφέστατη σου και αρκετά κατανοητή σε όλα αυτά που μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη αυτή και εύχομαι σύντομα να ξαναπούμε διαζώσεις στην Κρήτη όταν με το καλό μας ξαναέρθετε. Βέβαια. Θα είμαι την επόμενη εβδομάδα εκεί, οπότε θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκογιαννάκη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.